όσον αφορά πράγματα που έχουν συμβεί ένα χρόνο τώρα και κάποια καταληκτικά όσον αφορά την πορεία και τη συναυλία. Καταρχάς θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι στη συναυλία που θα συμβεί στις 19 στο Σύνταγμα δεν βάλαμε να συμμετέχουν άλλοι hip-hop καλλιτέχνες, επειδή εκείνη τη μέρα πρώτο όνομα στη συναυλία είναι ο Παύλος Κυλαπή. Για τον λόγο αυτό, επειδή δεν θέλαμε να δημιουργηθεί συζήτηση για το ποιοι συμμετέχουν, αν είναι φίλοι του ή οτιδήποτε άλλο, ο Παύλος είχε ξεκινήσει έναν θεσμό, το Rap Monster Festival. Αυτό συνέβαινε, ξεκίνησε με τη λογική να μπορέσουν να συνδεθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα σε αυτή την κοινότητα, ακολουθούν αυτή την κουλτούρα, αλλά για διάφορες προσωπικές διαφωνίες δεν μπορούν να συνεπάρξουν, ας πούμε, στην κοινότητά μας. Γι' αυτό τον λόγο δημιουργήθηκε αυτό το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ το τρίτο που θα γίνει κατά σειρά θα γίνει τριήμερο. Θα συμμετέχουν και Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες. Και ο σκοπός θα είναι να δημιουργηθεί μια κίνηση, έχει ξεκινήσει ήδη και συμβαίνει αυτό, μια ανεξάρτητη κίνηση ραπ καλλιτεχνών, οι οποίοι μέσα από αυτό θα μπορούν ενωμένα προς τα έξω να βγάζουν συγκεκριμένα πράγματα, ώστε η κοινωνία επιτέλους να δεχτεί κάποια στιγμή ότι από τη βάση της υπάρχει πολιτικός λόγος μέσα σε αυτή την κουλτούρα. Τώρα, θα ήθελα επίσης να δείξω ένα άλλο ζήτημα. Την ίδια μέρα της δολοφονίας του Παύλου, κάποιος βρήκε την ψυχραιμία να δημιουργήσει μια σελίδα στο Facebook, η οποία λέγεται «Restin' Kilapi». Πολύ αργότερα βρεθήκαμε με κάποιους από τους ανθρώπους που τη διαχειρίζονται, επειδή είναι πάρα πολλοί και ανήκουν όλοι, περισσότεροι μάλλον, σε πολιτικές, ας το πούμε, κινήσεις και πρωτοβουλίες ή ακόμα και κόμματα. Και αυτή η σελίδα δεν, ας το πούμε, στήθηκε από εμάς ώστε να βγάλουμε προς τα έξω πράγματα για τον Παύλο. Ήταν μια κίνηση που έγινε μόνη της, δεν ήταν στο δικό μας έλεγχο. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνουν ειδοποιήσεις και post τα οποία δεν συμφωνούμε με αυτό, ακόμα και καλέσματα βίας ή προβολή συγκεκριμένων πολιτικών χώρων. Η σελίδα η συγκεκριμένη, βασικά με τη σελίδα τη συγκεκριμένη βρισκόμαστε σε μια συνεννόηση ώστε να μην αποσυντονίζεται ο κόσμος και πιστεύω να βρεθεί μια λύση. Δεν είμαστε φασίστες ώστε να αντιρρήξουμε. Θέλουμε να υπάρχει συνεργασία. Δεν κοιτάμε τις διαφωνίες μας, κοιτάμε εκεί που τα βρίσκουμε να βρούμε μια κοινή λογική. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να κάνω ξεκάθαρο προς τα έξω είναι ότι απέχουμε από οποιοδήποτε κομματικό και πολιτικό συνδυασμό, όπως επίσης δεν έχουμε και κάποια συνεργασία ώστε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι οι οποίοι επιθυμούν την ξεκάθαρη καταμέτωπο στον δρόμο επίθεση απέναντι στον φασισμό, που εμβάζουν αυτές και κάθετα αντίθετους. Θα ήθελα να εκφράσω μέσα από αυτό δηλαδή και τον φόβο μας και της οικογένειας και των φίλων, συγκεκριμένα για προβοκάτσια. Εμείς κάναμε ξεκάθαρο ότι συζητάμε τις ώρες της συναυλίας παγκόσμια και χειρία, και αν συμβεί αυτό έστω και για 10 λεπτά, περισσότεροι από εμάς θα πεθάνουμε και ευτυχισμένοι. Άρα λοιπόν, δημιουργώντας ένα τέτοιο κλίμα για το διήμερο μνήμης του Παύλου, νομίζω ότι θα ήταν τελείως σκόπιμο να έρθει κάποιος να κάνει κάτι. Νιώθουμε ότι ο κόσμος που θα έρθει εκεί και θα συμμετέχει ανεξάρτητος σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, θα βοηθήσει και στην περιθώρηση των επεισοδίων. Αυτό από μένα. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι ο δικηγόρος. Μπορούμε να δεχτούμε ερωτήσεις. Συγκρίνεται η αναφορά σε αυτήν την αναφορά στο αγιαστικό. Τι είναι αυτό που σας φοβίζει? Συγγνώμη που σας διακόπτω, αν μπορείτε να μου πείτε από πού είστε. Ναι, κάτι τώρα τη λέω στους κάτι.
δίνει αναφορά έκανα ούτε προσωπούτε εξειδίκευσα σε αντιρατσιστικό. Εγώ μίλησα για τα δημοσίευρα τα οποία περιείχαν και στη δικιά μου γνώση από μέσα μαζικής ενημερώσεως, είτε του εβδομαδιαίου, εβδομαδιαίες εφημερίδες ή ημερήσιες, για διαφαινόμενες ή για εκπορευόμενες από κύκλους του οποίους δεν γνωρίζω εγώ, αλλαγές στο ήδη υπάρχουν νομοθετικό πλαίσιο των άρθρων του ποινικού κώδικου. Δεν ομίλησε καθόλου για αντιρατσιστικό. Αυτό που αφορά, παράδειγμα, στην κειμένη υπόθεση, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας και την θυσία αυτή, το αποτέλεσμα που είχε βέβαια την δράση του προφάνω του τηλεφωνία που αποκτήσα, είναι αυτό. Κάποιες αναστάσεις, κάποιες αλλαγές, οι οποίες θεωρείται ότι σε βάθος χρόνου κατά τη διάρκεια της δίκης θα ευνοήσουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Με όλο τον σεβασμό και σεβόμενος απόλυτα. Όχι, μα σας λέω, πώς το λέω. Εκφράζοντας μια ανησυχία, ενώ σου εκπροσωπώ εδώ πέρα όσο μπορώ, όσο κάνω το δυνατόν την οικογένεια, για όλα αυτά τα οποία θρυνούνται περί αλλαγής ορισμένων άρθρων, τα οποία ενδεχομένως ή κατά μείζον αλόγο βασίμως, θα με απασχολούσαν σαν δικηγόρο σε συγκεκριμένη δίκη. Δεν ομίλησα ούτε για αντιρατσιστικό, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Απλώς λέγω πάλι, ούτε ανησυχία υπάρχει, εγώ εξέφρασα ένα προβληματισμό και είπα και πάλι ότι αναμένουμε για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ είμαι, εδώ είσαστε, λοιπόν και προφανώς θα μιλήσω. Απλώς μόνο θα ήθελα να πω, γιατί έτσι θα ξεκινούσα τώρα, πατσί μου, ότι εδώ και θα ήθελα και στους υπολείπους συναδέλφους σας, όσο μπορούμε να περιοριστούμε σε αυτά που σας ανέπτυξαν τα παιδιά, εδώ πέρα για την πρωτοβουλία αυτή την οποία αξιεπαίνως ξεκινήσαμε. Ως προς τα θέματα της ποινικής διαδικασίας ή το τι ακολουθείτε ή ποιος θα είναι ο δρόμος, έχουμε τον χρόνο αφού τα δούμε ή αν τα δούμε. Δεν ξέρω αν ήμουν να σας αφήσω, αλλά έτσι.